Καλό μήνα. Πόσο υγεία. Καλό μήνα θα έχουμε τώρα όμως με όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, με το προσφυγικό? Πράγματι, το ερώτημα έχει περιεχόμενο και ουσία. Είναι δύσκολος μήνας, όχι μόνο για το προσφυγικό, αλλά συνδέεται και με την αξιολόγηση. Όλα μας. Άρα λοιπόν είναι ένας μήνας δύσκολος. Αλλά όπως είπε σωστά εχθές ο Πρωθυπουργός, το έλεγε και ο ύμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου, μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Ναι. Και εγώ... Το θέμα είναι, ήρθε η Σταύρωση ή όχι ακόμα? Πόσο άλλο να σταυρωθούμε? Έλατε, έλατε. Λοιπόν, ειλικρινά προκαλέσαμε... Όχι, δεν το λέω για σχήμα λόγου για να κάνω τον έξυπνο. Όχι, όχι, το κατανοώ. Όλος ο κόσμος αναρωτιέται τι άλλο μας περιμένει ακόμα. Το ζούμε. Είναι δύσκολη περίοδος, δεν είναι ούτε να το θεωρεί κανείς ανώδυνο ούτε ανέξοδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Και όπως ξέρετε μας βρήκε στην πορεία αυτής της δύσκολης περίοδου και η προσφυγική κρίση. Η Ελλάδα, αυτό είπα χθες και σε ένα γερμανικό κανάλι, λοιπόν η Ελλάδα σηκώνει, καλείται να σηκώσει το βάρος ενός παγκόσμιου προβλήματος για το οποίο δεν έχει καμία μα καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά την παραγωγή του προβλήματος. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λέω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που έχω πιστέψει στο εγχείρημα αυτό, εκδηλώνει συνεχώς αδυναμίες και έλλειψη νυφαλιότητας, ψυχραιμίας και σχεδιασμού να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη κρίση. Υπουργέ μου, δεν μου λες κάτι. Εάν επικρατήσει το κακό σενάριο, ελπίζουμε και θα παλέψουμε όλοι μαζί να μην επικρατήσει το κακό σενάριο, να ανοίξουν τα σύνορα, να γίνει ποσόστοση, να πάρουν οι άλλοι αυτοί που τους αναλογεί κλπ. Εάν, γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε, ισχύει το κακό σενάριο και σφραγίσουν τα σύνορα, ρε παιδί μου. Σε τι πράγμα? Κοίταξε, ο σχεδιασμός μας για πόσους άνθρωπους μπορεί να μιλάει? Θα σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε χθες, λέω ένα παράδειγμα, ναι, προκαλέσαμε μια μεγάλη σύσκεψη, ίσως η μεγαλύτερη που έγινε σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, με συμμετοχή και κοινωνικών θεσμών, όπως είναι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, η ΠΕΔΑ, όσοι μπορούν πραγματικά να λάβουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, και εκείνο που οφείλω να τονίσω είναι ότι πρώτο σημαντικό στοιχείο αυτής της σύσκεψης ήταν η κοινή διάθεση να βάλουν όλοι πλάτη. Όλοι. Και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Αγοραστό για τη διάθεση που δείχνει σαν πρόεδρος της ΕΜΠΕ και όλα τα μέλη της ΕΜΠΕ, και τον Γιώργο τον Πατούλη και την Εκκλησία, που πραγματικά βάζουν πλάτη αυτή τη στιγμή στη δύσκολη στιγμή. Γιατί ειλικρινά το λέω και το λέω μέσα από την ψυχή μου, αυτή τη στιγμή εκείνο που κυριαρχεί και πρέπει να κυριαρχεί ανάμεσά μας είναι ο πατριωτισμός και η αγάπη για την Ελλάδα. Ωραία. Πρέπει να προστατεύσουμε την Ελλάδα. Τι άλλα είπατε λοιπόν στη σύσκεψη? Τώρα. Πόσους ανθρώπους θα εγκλωβίσουν λοιπόν, εδώ, τώρα, πόσους... Εκείνο, ένα δεύτερο στοιχείο που επισημάνθηκε χθες κύριε Καμπουράκη, είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Όλοι, όπου και να τους πας, θέλουν και στις καλύτερες συνθήκες και τις καλύτερες να το εξασφαλίσει, θέλουν να φύγουν, ναι, να βρεθούν στα, ναι, σύνορα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εκεί αυτό δεν είναι ένα απλό θέμα για την Ευρώπη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θα συσσωρεύονται στα σύνορα, δεν είναι ένα εύκολο, και είδατε το επεισόδιο που είχε. Δεν είναι εύκολα. Τι θα τους σκοτώσουν? Τι θα κάνουν δηλαδή? Θα καταλάβει η Ευρώπη, έστω και καθυστερημένα, ότι πρέπει να το διαχειριστεί διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, σας πω κάτι. Οι συνθήκες, οι ευρωπαϊκές, έχουν ορισμένες αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Μία από αυτές τις βασικές αρχές είναι η δίκαιη και αναλογική κατανομή των βαρών. Ωραία. Και λοιπόν, σε ανθρώπους, μεθαύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα θέσει με τον πιο εύλογο τρόπο, γιατί δυστυχώς στην τελευταία σύνοδο απεδείχθη ότι η Ευρώπη ακόμα και αυτά που λέει ή δεν τα εννοεί ή δεν μπορεί να τα επιβάλλει. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, όλα αυτά λειτουργούν έστω και σε μια δύσκολη συνθήκη για την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω και το εννοώ και το νιώθω και το γνωρίζω σε έναν βαθμό. Θα αποβούν λυτρωτικά για την Ελλάδα. Έτσι πιστεύω. Λυτρωτικά. Λυτρωτικά, ναι. Και το εννοώ. Α, γιατί, μου το γιατί, ναι, θα μου πεις γιατί. Πρώτο, γιατί
σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη η παγκόσμια κοινή γνώμη βλέπει ένα λαό και βλέπει τη συμπεριφορά του κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες που θα μπορούσε να βρει ένας λαός να έχει μέσα στο στοιχείο του ανθρωπισμού αυτή η συμπεριφορά. Και αυτό δεν μπορεί να πάει χαμένο. Δεύτερον, θα σας πω και κάτι ακόμα το οποίο δεν το πολύ ακούω, αλλά εγώ το πιστεύω. Και το πιστεύω και το εννοώ. Και μπορώ να πω ότι, τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Θα πω λοιπόν μόνο ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια είναι ένα μέγεθος απόλυτης προτεραιότητας για κάθε χώρα. Η Ελλάδα είναι η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Από κάθε άποψη. Και σταματώ εδώ. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Δεν πρέπει να πω τίποτα παραπάνω. Η Ελλάδα είναι μια πρωτοποριακή άποψη που θεωρεί, χώρα. Θεωρεί ότι το παρά τις δυσκολίες, κύριε Καμπουράκη, και εντάξει, δεν θα το έλεγα. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη μου στο ρόλο που έχω εντάξει, δεν είναι τώρα αυτός θα μου απαντήσεις, να παίζω με εντάξει, τις λέξεις. Μόνο, θα μου απαντήσεις. Στο κακό σενάριο θα εγκλωβιστούν 100, 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο που λέει και χιλιάς. Τι έχετε στο μυαλό σας? Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά, Δημήτρη, είναι υπερβολές. Ναι. Όταν θέλει ένας άνθρωπος να φύγει, όπως ρισκάρει να μπει στο Αιγαίο, και ρισκάρει και το παιδί του. Και τη ζωή του. Και τη ζωή των παιδιών. Θα βρει τρόπους. Ναι. Όταν εγώ κατάγομαι από μια ποντιακή οικογένεια. Όταν έγινε η καταστροφή και ο κόσμος φοβόταν να κατέβει στα παράλια, πώς βρέθηκαν άνθρωποι γνωστοί μου από τον Πόντο στην Ιορδανία, το σκέφτομαι και τώρα καμιά φορά. Με τα πόδια. Και λέω πώς οι άνθρωποι έφτασαν εκεί. Με τα πόδια. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτή την ανάγκη μέσα του, θα βρει τρόπους. Και δεν είναι εύκολο. Αν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν το αντιμετωπίσει, θα βρουν τρόπους οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. Και από εκεί και πέρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλοι γνωρίζουμε ότι με όλη αυτή τη συνθήκη που δημιουργήθηκε, έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Από τους παλιούς. Τους παλιούς έχουν και πέρασαν, 800.000 έχουν φύγει και πέρασαν. Πού? Και από τους παλιούς μετανάστες έχουν φύγει. Έχουν φύγει. Και από πέρασαν 800.000. Τι? Πέρασαν. Έχουν φύγει. Φέτος, το 2015. Έχουν φύγει. Εντάξει, όλοι ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα. Ναι, τα χρήματα που έχουμε ζητήσει, Παναγιώτη, 500 εκατομμύρια φτάνουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Καμπουράκη, να ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι η μεσαία τάξη αυτών των χωρών. Ναι. Δυστυχώς, οι φτωχοί αυτών των χωρών πληρώνουν το κόστος εκείνης της τραγωδίας που συμβαίνεται εκεί. Έλατε. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Ό,τι θες. Τι θα γίνει με το δούμε του, κύριε Υπουργέ, και τις πιέσεις που μας κάνει. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση στα κάγκελα. Διότι φαίνεται ότι εσείς τα ξέρετε περισσότερα, βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, ότι μας πιέζουν και και έχουν σκληρύνει τις στάσεις τους για να πάρουμε και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα. Ναι. Κόντρα σε αυτά που εσείς έχετε δεσμευτεί και έχετε υποσχεθεί. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το Δουνουτού έχει μία λογική η οποία είναι έξω από την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και μέχρι σήμερα, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δεν απέδωσαν. Δεν απέδωσαν. Και σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση πιστεύω ότι έχει μια ισχυρή επιχειρηματολογία. Από εκεί και πέρα, εδώ μπαίνουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Είναι το προσφυγικό, είναι όλες αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν δίνει λύση η περικοπή συντάξεων, κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις? Μάλιστα, μπορώ που να πω εγώ αυτή τη στιγμή, όταν κόκκινη μπορώ γραμμή. Να πω, Γιώργο, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή εγώ κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Πώς δεν μπορείς, εσύ έχεις αυτονομία. Ναι, εντάξει, αλλά στις συντάξεις ειδικά. Yeah. Να πω εγώ ότι υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να κάνει πίσω στο θέμα των συντάξεων. Πόσο να κάνει πίσω οι ελληνικές, να κάνουν, έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Για τον ΑΒ λόγο εγώ δεν θα το κρίνω αυτή τη στιγμή. 11 φορές μειώθηκαν οι συντάξεις. Πόσο να μειώθουν άλλο συντάξεις.
Μα αυτό είναι αλήθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι μας πιέζουν αφόρητα. Βγάζοντας δημοσιονομικά κενά. Προσπαθείς να κάνεις μια πολιτική και μειώνεις την αγοραστική δύναμη του κόσμου, αυτοί που είναι οι πλέον ειδικοί θεωρούν ότι αυτό είναι ένα λάθος. Και το μαθαίνουμε στο πρώτο έτος των οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αυτή η λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έστω και πολιτικά, θα ξεπεραστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει τις αποφάσεις. Πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ανησυχία και η αγωνία. Δεν ξέρουμε καν πότε θα έρθουν, πρέπει να βρούμε, η Ελλάδα να βρει την ιθάκη της, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε σελίδα και να αρχίσει μια προσπάθεια αναπτυξιακή. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα, γιατί όλοι προσδοκούμε αυτή την περίφημη ανάπτυξη. Ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα είναι μια ανεργειογόνος ανάπτυξη. Δεν θα αφορά τους αριθμούς, αλλά θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, μπορεί εγώ και εσείς. Εσείς να έχετε ένα εισόδημα 10.000 το μήνα και εγώ να έχω 10.000 ευρώ και εγώ 100. Και όταν λέμε κατά κεφαλή εισόδημα, λέμε 5.000 εισόδημα. Είναι και οι δυο μας, αλλά δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια συλλογική. Καλά, φέρτε εσείς την ανάπτυξη και μετά θα δούμε αν είναι ανεργειογόνος ή. Εκ των πραγμάτων, Παναγιώτη, αυτά είναι γνωστά, Υπουργέ μου. Το έχεις, λέω και σου, λέω και στον Ελληνικό. Εδώ υπάρχει θέμα. Όταν χάνεται 1% ύφεση, 50.000 θέσεις εργασίας λιγότερες. 1% ανάπτυξη, 20.000 εργασίες παραπάνω. Είναι και τα μοντέλα. Δυστυχώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά εγώ μιλώ και με ανθρώπους που δεν. Άρα καλύτερα να μην χάσουμε 1% παρά να χάσουμε μετά και λεγαμένα. Δεν είναι. Κοίταξε, αυτό εξαρτάται και από το μοντέλο και πώς διοχετεύεις τις δυνατότητες στην οικονομία. Θα σας πω κάτι όμως, γιατί μην μας πιάνει συνεχώς η μιζέρια. Προχθές με κάλεσαν σε μια εκδήλωση στο σπίτι του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας. Ευραβεύαν 300 εταιρείες καινοτόμες σε όλη την Ευρώπη. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης. 300. Οι 36 ήταν ελληνικές. Νέων ανθρώπων. Οι οποίοι δημιουργούν. Ο τόπος έχει ενδιαφέρον. Και υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτικό. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Διότι βλέπω διάφορους ανθρώπους που κινούνται, που έρχονται, που ρωτούν. Τώρα, ας πούμε, εγώ γίνομαι δέκτης. Προχθές μου ήρθαν από τη Σιγκαπούρη. Πολύ μεγάλα φάνη. Και μου ζητάνε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα η αδειοδότηση παραμονής όπως συμβαίνει και στην Ισπανία. Και εγώ τους είπα βεβαίως θα βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, να φανταστείτε τι μου λέγανε προχθές. Τελειώνει μια βίζα ενός επιχειρηματία που επενδύει στην Ελλάδα. Και πρέπει για να κάνει αίτηση να τελειώσει ο χρόνος παραμονής και μετά ενδεχομένως 2-3-4 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αν τον πιάσει κάποια στιγμή η αστυνομία, να πάει στο κρατητήριο. απίθανα πράγματα. Δεν τώρα, έχω λογική. Υπουργέ μου, επειδή κλείνουμε. Τον εκλογικό νόμο τον έχεις έτοιμο, τον καινούριο. Ο εκλογικός νόμος, φιλοδοξώ και το εννοώ, να φέρει νέα ήθη στα δημόσια ζωή. Μας λέτε 2-3 σημεία. 2-3 βασικά. Ποιος θα κερδίσει. Οι μεγάλες αλλαγές. Εκτός από το ποιος θα κερδίσει. Μία από τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος είναι η έλλειψη σωκοματικής δημοκρατίας. Η ηγεμονία των ηγεσιών στα κόμματα. Με συνέπεια να στραγγαλίζονται ελεύθερες προσωπικότητες που έχουν το κουράγιο και να διαφωνούν και να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στραγγαλίζονται ελεύθερες προσωπικότητες, λοιπόν, άλλοι μετατρέπονται σε ελίστες. Προκριματικές διαδικασίες ας πούμε μία σκέψη. Εγώ δεν λέω ότι αυτά θα γίνουν έτσι. Εγώ λέω τι υποστηρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, γιατί να μην έχουμε ένα μεικτό σύστημα λίστας ψηφοδελτίου. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Ο πρώτος να είναι με μια διαδικασία προκριματική που θα εκλέγεται με λίστα και οι υπόλοιποι με σταυρό, με ένα ποσοστό. Δηλαδή, σκέψεις είναι αυτές τώρα. Ορίστε. Σκέψεις. Πας να αποδυναμώσεις τον Τσίπρα μες στο κόμμα του, Καμία. Ο Τσίπρας είναι αυτόνομη και αυτοδύναμη προσωπικότητα. Το πόνου θα μειωθεί για το πρώτο κόμμα. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Πόσο τώρα θα γίνει. Κοίταξε. Δεν είναι. Νοθεύει τη δημοκρατία μας το πόνου. Μπορεί ενδεχομένως να συμφωνήσουμε με τα κόμματα να πούμε. Λέω ένα παράδειγμα πάλι. Οι κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων. Έτσι πλέον αυτά καταργείται αυτή. Έτσι, γιατί τώρα για να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Πλέον αποκτήθηκε και στην Ελλάδα κουλτούρα συνεργασιών και συμμαχιών.
ας πούμε ότι ένα κόμμα πήρε 40% το πρώτο κόμμα και η διαφορά από το δεύτερο τουλάχιστον μία μονάδα ή ένα συνασπισμός κομμάτων. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός σε αυτόν τον χώρο, τον πολιτικό, του δίνει, το θέλει επιλέξει, να τον κυβερνήσει. Ναι. Έχει δεν πέρα το διευκολύνει, ας πούμε, σε ένα βάθμο. Δεν λέω να του δώσει 50 έδρες. Πέρα να βρεις έναν τρόπο. Λέω. Ναι. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Μπορεί και να μην το κάνει. Δεν έχετε καταλήξει. Δεν έχετε καταλήξει. Όχι, όχι. Κοίταξε, δεν έχω καταλήξει γιατί. Το 3%? Όχι. Εκεί δεν νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει. Αλλά να μειωθεί. Πρέπει μερικά πράγματα να έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Τα μουσουλμανικό εδώ και λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, Υπουργέ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν με ρώτησες για εκείνο που σου είπα. Ποιο? Τι, μου έχεις πει, κάτι να σε ρωτήσω? Για τη γάτα. Τη συνάντησή μου με τον Βιντέλα. Α, για τον Βιντέλα. Τρόμαξα. Δεν θέλει ο Καμπουράκης, δεν θέλει. Να με ρωτάει. Τρόμαξα. Για αυτά. Θα νομίζει ο κόσμος ότι μας υπαγορεύεται τις ερωτήσεις. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Βέβαια, ασφαλώς. Και το ξέρετε πολύ καλά, ποτέ δεν σας πήρα να σας πω. Ασφαλώς. Απλώς λέγαμε στο διάλειμμα για τη συνάντηση, γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά. Πάμε.